Καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε εδώ στον Ιαννό. Βέβαια, κοιτάζοντας γύρω-γύρω, μόνο φίλους βλέπω. Γιάννη. Άλλη μόνο. Με το Διαβάζω έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έφτασε η στιγμή ο Γιάννης ο Μπασκόζος να κάνει πάρα πολλές αποκαλύψεις για το χώρο του βιβλίου. Να μας μιλήσει και για το βιβλίο της έκτης Δημοτικού. Έτσι μου είπε προηγουμένως. Του δίνω λοιπόν τον λόγο για να δούμε τι θα μας πει. Καλημέρα σας. Εντάξει, προβοκάτσια ήταν αυτή που είπε ο Βασίλης Χατζιακόβου. Είμαστε όμως πραγματικά πολύ χαρούμενοι που μετά από μια πολύ μικρή διακοπή βρισκόμαστε πάλι μαζί για να συνεχίσουμε ένα θεσμό, το θεσμό των λογοτεχνικών βραβείων του Διαβάζω, που έχει ξεκινήσει εδώ και 10 περίπου χρόνια από τον τότε διευθυντή του, τον Ηρακλή τον Παπαλέξη. Σήμερα, βέβαια, ο θεσμός αυτός είναι αρκετά αλλαγμένος, υπάρχουν ορισμένες καινοτομίες. Θέλω όμως να ξεκινήσω ανάποδα και από τις ευχαριστίες. Πιστεύω ότι αυτά τα βραβεία δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Καταρχήν, χωρίς τις δύο επιτροπές. Θέλω από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω έναν-έναν τα μέλη των δύο κριτικών επιτροπών. Οι πρόεδροι τους είναι εδώ μαζί μου, ο κύριος Αλέξης Ζήρας, για τα λογοτεχνικά βιβλία, για όλες τις κατηγορίες, και η κυρία Άντα Κατσίκη Γκύβαλου, για τις δύο κατηγορίες των παιδικών βραβείων. Πιστεύω ότι χωρίς τη δουλειά τους από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, δουλειά πιεστική και επίπονη, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σήμερα εδώ. Κατά δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω στους εκδότες. Πρώτον, γιατί ανταποκρίθηκαν και μας προμήθευσαν όλα τα βιβλία της παραγωγής του έτους 2006. Χωρίς αυτό το υλικό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει, ας πούμε, κρίση. Οπωσδήποτε, βέβαια, αν δεν μας τα δίναν, θα πρέπει να τα αγοράσουμε. Και αυτό ήταν ένα κόστος που δεν μπορούσαμε να το σηκώσουμε. Πιστεύω, δηλαδή, ότι οι εκδότες ήταν οι βασικοί μας συνεργάτες στην υπόθεση των λογοτεχνικών βραβείων Διαβάζω. Εξάλλου, και εμείς και αυτοί έχουμε ένα κοινό σκοπό, να προωθήσουμε το βιβλίο. Τρίτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας. Διδί χρημάτων, είναι γνωστά αυτά. Χωρίς την ευγενική στήριξη πολλών και καλών χορηγών, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω ονομαστικά την Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, την εταιρεία Grant Thornton, την εταιρεία Nissan Θεοχαράκης, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, τους δύο χορηγούς μας επικοινωνίας, τα νέα, την ΕΡΤ και το τρίτο πρόγραμμα, και επίσης όλους τους υποστηρικτές και φίλους που θα βρείτε, επειδή είναι πολλοί, δεν σας τους λέω, θα τους βρείτε μέσα στο κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί. Ήθελα να σας πω ότι η φετινή καινοτομία είναι ότι η ψηφοφορία δεν γίνεται όπως παλιά, αλλά είναι μυστική και γίνεται, θα γίνει στις 25 Απριλίου στο νέο Μουσείο Μπενάκη. Τα αποτελέσματα δεν τα ξέρει κανείς από πριν, θα ανακοινωθούν εκείνη τη στιγμή και φιλοδοξούμε ότι η αίθουσα του Μουσείου θα είναι γεμάτη με ανθρώπους που θα περιμένουν να πάρουν ένα βραβείο. Τα βραβεία που θα δοθούν είναι αυτά που υπήρχαν και παλιά, δηλαδή είναι της ποίησης, του δοκιμίου, του διηγήματος, του μυθιστορήματος, του πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, που για φέτος όμως δεν είναι μόνο από φέτος, μάλλον δεν είναι μόνο ο πεζογράφος, αλλά είναι και ποιητές και πεζογράφοι. Το βιβλίο και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Ηρακλή του Παπαλέξη. Και υπάρχουν τα δύο βραβεία που δίνονται σε λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά. Το πρώτο είναι για τα λογοτεχνικά βιβλία που αφορούν μεγάλα παιδιά και το δεύτερο είναι για εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Συμπληρωματικά
θα δοθούν δύο ακόμα βραβεία. Το ένα βραβείο είναι ένα τιμητικό βραβείο, το δίνει η εκδοτική επιτροπή του περιοδικού μας. Θα σας μιλήσει σχετικά ο εκδότης μας, ο κύριος Γιώργος Γαλάντης. Είναι ένα βραβείο που θα δοθεί προς τιμή ενός ανθρώπου του χώρου του βιβλίου. Και το δεύτερο βραβείο είναι ένα συμπληρωματικό βραβείο. Είναι κάτι σαν τα επιδόματα που παίρνει κανείς όταν είναι ασφαλισμένος, που έχει και το επίδομα, ας πούμε, επιπλέον. Ναι. Ο ΟΣΔΕΛ, λοιπόν, ο οργανισμός που φροντίζει για τα δικαιώματα των συγγραφέων, επιδοτεί με 2.000 ευρώ επιπλέον κάθε βραβευθέντα που θα είναι μέλος του ή θα έχει συνάψει συμφωνία μαζί του τον τελευταίο χρόνο. Οπότε, όσοι συγγραφείς προλάβετε για το 2008. Το βραβείο, το ίδιο το βραβείο, είναι ένα γλυπτό, δημιουργία του οικαστικού Θανάση Διαμαντόπουλου, που δυστυχώς δεν το έχουμε εδώ γιατί είναι στην παραγωγή και δεν μπορούμε να σας το δείξουμε. Θα το δείτε σε φωτογραφίες που μπορούμε να σας στείλουμε, σε φωτοτυπίες που λέει ο Ντίνος. Και επίσης να πω ότι το βραβείο ως χρηματικό ποσόν είναι 2.500 ευρώ. Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε πιο healthy και να μπορούμε να το αυξήσουμε. Τώρα, όσο αφορά τα βραβεία, οι μικρές λίστες, όπως τις λέμε. Για κάθε λίστα, για κάθε κατηγορία υπάρχει ένα σκεπτικό. Επειδή η Επιτροπή δεν θα ξαναμαζευτεί, άρα ήταν η τελευταία ευκαιρία να δώσει ένα σκεπτικό, πιστεύω ότι είναι μικρά κείμενα που αντικαθροπτίζουν όμως το πνεύμα της συζήτησης κάτω από το οποίο επιλέχθηκαν αυτά τα βιβλία. Θα σας πει μερικά λόγια συνοπτικά και ο Αλέξης Ζήρας και η κυρία Γκίβαλου. Εγώ θέλω να σας διαβάσω απευθείας τους καταλόγους. Λοιπόν, στην ποίηση, ποίηση στην οποία χορηγός είναι η Τράπεζα Πειραιός, τα βιβλία που επιλέχθηκαν είναι του Ορέστη Αλεξάκη, Θίασος στην Εξέδρα, εκδόσεις Γαβριλίδης. Γιώργος Βέης, Λεπτομέρειες Κόσμων, εκδόσεις Ύψιλον. Ζέφη Δαράκη, Ο Απέναντι Χρόνος, εκδόσεις Νεφέλη. Δημήτρης Ελευθεράκης, Η Στέπα, εκδόσεις Νεφέλη. Γιάννης Καρατζόγλου, Αποτελέσματα Χρήσεως, εκδόσεις Ίκαρος. Μαρία Κέντρο Αγαθοπούλου, Σεντόνια της Αγρύπνιας, εκδόσεις Μετέχμιο. Θεόνη Κοτίνη, Αν είδε η πάλι, εκδόσεις Πλανόδιον. Κώστας Γάμα Παπαγεωργίου, Το Μαύρο Κουμπί, Κέδρος. Σωτήρη Σαράκη, Η Τελετή, Νεφέλη. Γιάννη Στίγκα, Η Όραση θα αρχίσει ξανά, Κέδρος. Μαρία Τοπάλι, Λονδίνο και άλλα ποίηματα, Νεφέλη. Γιώργος Τσαγκάρης, Ανένδοτη ύλη, Καστανιώτης. Στο δοκίμιο. Παντελής Βουτουρής, Αγαπημένο μου Ζαρατούστρα, Σχέση Παλαμά και Νίτσε, Καστανιώτης. Σπύρος Βρετός, Κώστας Καριωτάκης, Το εγκόμιο της φυγής, εκδόσεις Γαβριλίδης. Ελισάβετ Κοτζιά, Ιδέες και αισθητική, μεσοπολεμική και μεταπολεμική πεζογράφη, εκδόσεις Πόλης. Χριστίνα Ντουνιά, Πέτρος Πικρός, Τα όρια και η υπέρβαση του νατουραλισμού, εκδόσεις Γαβριλίδης. Τζίνα Πολίτη, Περί αμαρτίας, πάθους, βλέμματος και άλλων τεινών, δοκίμια, από τις εκδόσεις Άγρα. Δημήτρης Ραυτόπουλος, Αναθεώρηση τέχνης, Η επιθεώρηση τέχνης και οι άνθρωποι της, Σοκόλης. Έλλη Φιλοκύπρου, Παλαμάς Καριωτάκης, Εφαίρης Ελίτης. Η διαρκής ανεπάρκεια της ποίησης, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Και Χρήστος Χρυσόπουλος, Το γλωσσικό κουτί, όψεις της δουλειάς του συγγραφέα από τον Καστανιώτη. Στο δίγημα η λίστα είναι πιο μικρή. Βασίλης Γκουρογιάννης, Από την άλλη γωνία, Μετέχμιο. Μένης Κουμανταρέας, Η γυναίκα που πετάει, Κέδρος. Παναγιώτης Κουσαθανάς, Μικρό τρίπτυχο του νόστου, Ίνδικτος. Κώστας Μαυρουδής, Στενογραφία, εκδόσεις Κέδρος. Μαρία Στεφανοπούλου, Ο Βράχος στο Σύννεφο, Βιβλιοπωλείων της Εστίας. Και Αργύρης Χιόνης, Όντα και μη όντα. Σχετικά με την κατηγορία του διηγήματος, θα σας πει και ο Αλέξης, υπάρχουν ορισμένα υβριδικά κείμενα που υπήρχε μια δυσκολία στο που θα καταταχθούν. Υπάρχει ένα σκεπτικό, θα σας τα πει. Τώρα, το μυθιστόρημα, χορηγός μας είναι η Nissan. Ξέχασα να πω ότι το δίηγημα ήταν χορηγός ο ΟΣΕ. Στο μυθιστόρημα, Νίκη Αναστασέα, Πικράνθη, διαχειρός Αλέξη Ραζή, Κέδρος. Χρήστος Αστερίου, Το ταξίδι του Ιάσονα Ρέμβη, μια αληθινή ιστορία, Πατάκης. Ελένη Γιανακάκη, Τα χερουβίμ της Μοκέτας, εκδόσεις Βιβλιοπωλείων της Εστίας. Νίκος Δαβέτας, Λευκή πετσέτα στο ρινγκ, Κέδρος.
Δήμητρα Κολιάκου, Θερμοκρασία Δωματίου, Πατάκης, Πρόδρομος Μάρκογλου, Καταδολίευση, Κέντρος, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Νυχτερινή Διαδρομή, Καστανιώτης, Τεύκρος Μιχαηλίδης, Πυθαγόρια Εγκλήματα, Πόλης, Αντώνης Σουρούνης, Το Μονοπάτι στη Θάλασσα, Καστανιώτης, Κοσμάς Χαρπαντίδης, Τα Δώρα του Πανικού, Κέντρος. Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου με χορηγό τη Eurobank είναι ο Ζήσα Ιναλής, Ηλεκτρογραφία, Εκδόσεις Γαβριλίδης, Ποίηση. Ο Δημήτρης Ανανιάδης, πάλι ποιητής, Ράστερ, εκδόσεις Μελάνη. Γιώργος Γλυκοφίδρης, ο επιβάτης, εκδόσεις Νεφέλη, μυθιστόρημα. Λευτερία Δημητρομανολάκη, η ηγεμονία της ευτυχίας, μετέχμιο, μυθιστόρημα. Δημήτρης Καλαβρής, Άγγελος Τιμωρός, μετέχμιο, μυθιστόρημα. Λένα Κιτσοπούλου, νυχτερίδες, κέντρος, διηγήματα. Και Νίκος Μάτης, ψευδώνυμο, Καστανιώτης, διηγήματα. Στην κατηγορία των βιβλίων, των λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά, με χορηγό το ΕΚΕΒΗ, στο εικονογραφημένο βιβλίο έχουμε τον Νικόλα Ανδρικόπουλο, Παιχνίδια και ψηλικά, από το Λιβάνι, Βαγγέλης Ηλιόπουλος και Γιώργος Ζουγουρός, Το παραμύθι της γέφυρας, Πατάκης, Χρήστος Μπουλώτης και Φωτεινή Στεφανίδη, Η κυρία Μίνα και η Άνοιξη, Λιβάνης, Αντώνης Παπαθεοδούλου, Τερέσα Ινφάντε και Δέσποινα Καραπάνου στην εικονογράφηση, Το παρανομύθι, εκδόσεις Παπαδόπουλος, Πέτρος Πουλάκης και Βασίλης Παπατσαρούχας, Ο Αυτός, Κάστορ, Κώστας Πούλος και Σβετλίν στην εικονογράφηση, Ο Νίκος και ο Λύκος, εκδόσεις Παπαδόπουλος, Αθηνά Σταμάτη, Τη νύχτα των θαυμάτων, Κάστορ και Φωτεινή Στεφανίδη, Κάτι παράξενο απόψε συμβαίνει, εκδόσεις Λιβάνι. Στην κατηγορία τέλος των βιβλίων για μεγάλα παιδιά, με χορηγό τη Eurobank πάλι, είναι η Βούλα Μάστορη, Μελόδια, Το κορίτσι που γεννήθηκε στο μέλλον, Μικρή χρονοταξιδιώτες, εκδόσεις Πατάκη, Μαρία Παπαγιάννη, Ως Διαμαγείας, εκδόσεις Πατάκη, Λότι Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου, Ένα αγγελάκι στα Εξάρχεια, Ψυχογιός, Μάγδα Πίκη, Σύνθια, Κέντρος, Γιάννης Ρεμούνδος, Αχ αυτός ο Όμηρος, Ψυχογιός, Λίτσα Ψαράφτη, Τάλος, Ο Χάλκινος Γίγαντας Κρήτης, εκδόσεις Πατάκη. Τελειώνοντας, θα ήθελα να μπορούσα να συμπληρώσω τις ευχαριστίες με έναν κατάλογο πολλών ονομάτων που βρίσκονται εδώ ή που δεν βρίσκονται εδώ. Θα το κάνουμε αναλυτικά τη μέρα των βραβείων μας. Η εκδήλωση και η διαδικασία προς την εκδήλωση των λογοτεχνικών βραβείων διαβάζω δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει αν δεν υπήρχαν δεκάδες άνθρωποι που θέλησαν να προσφέρουν εθελοντικά για να μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι. Δίνω το λόγο τώρα στον Γιώργο το Γαλάντη να μας πει για τον εκδότη μας, να μας πει για αυτό το νέο βραβείο και αμέσως μετά στους δύο προέδρους των Κρητικών Επιτροπών. Γεια σας και από μένα. Βρίσκομαι σε μια ιδιαίτερη έτσι, κατάσταση. Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη. Να σας πω ότι δίνουμε αυτό το βραβείο για τον Περικλή Αθανασόπουλο. Ευχάριστη γιατί εκτελείται ένα χρέος που έπρεπε να είχε γίνει από πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή πιστεύω από τη στιγμή που ξεκινήσαν τα βραβεία θα έπρεπε να θυμηθούμε τον Περικλή. Δυσάρεστη είναι ότι λείπει ανάμεσά μας ο Περικλής και το λέμε με βαθιά συγκίνηση γιατί όταν ξεκινούσε το περιοδικό ο Περικλής ο Αθανασόπουλος, ο Λάμπρος ο Κουλουλής και τελευταίος εγώ είχαμε πάρα πολλά όνειρα για αυτό το περιοδικό που τα είδαμε να πραγματοποιούνται σιγά σιγά. Ο Λάμπρος και εγώ τα έχουμε δει να πραγματοποιούνται. Ο Περικλής έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς, αλλά όλη τη διάρκεια που έζησε, τα 7 χρόνια και θα το θυμούνται αρκετοί που βλέπω εδώ και συνεργάστηκε με αρκετούς που είναι σήμερα μαζί μας, έδωσε πάρα πολύ ψυχή, οργάνωσε αυτό το περιοδικό και μέχρι σήμερα να κρατάει κάτι από εκείνον. Πέρα από την αγάπη του, την ανυστερόβουλη αγάπη του που είχε προς τα γράμματα και το βιβλίο. Λοιπόν, το βιβλίο.